Άντε πάμε. Ξημέρωσε, ξημέρωσε. Θα μας πει ο μεγάλος τραγουδιστά
Γεια μας. Πού έζησε τα χρόνια στην Αθήνα. Πιο δυνατά. Και λίγο δυνατά. Καλησπέρα σας. Είμαι από την Αθήνα έρθει. Ήμουνα με τους μεγάλους καλλιτέχνες. Κάποτε πεθάνανε αυτοί. Σταμάτησα κι εγώ. Με κάνανε, με δείξαν με τρία CD που έχω. Αυτά έχω να σας πω. Ο τελευταίος έμεινα εγώ σε λαϊκή μουσική που έμεινα. Μου λέγανε Μπρυπινιάδης όλοι ότι εσύ έχεις μείνει ο ίδιος εσύ μόνο για τα λαϊκά τραγούδια που μας φύγαμε από τη ζωή. Πριν φύγουν από τη ζωή. Αυτά. Θέλω να μας πεις δυο λογάκια σε ποια κέντρα διασκεδάζατε, τα ονόματα που συνεργάστηκες και με τον Καζατζίδη τι σχέση είχατε. Με τον Καζατζίδη πήγαινα στον Άγιο Κωνσταντίνο και Κυριακή ψαρεύαμε. Αυτό μόνο πήγαινα, πιάναμε διάφορα ψάρια, έπαιρνα τα ψάρια μου και πήγαινα σπίτι. Για τους άλλους τραγουδιστές ήμουν μαζί τους χρόνια. Μπρυπινιάδη, Αναγνωστάκη, Ταλιούρη, Πάνο Ιωαννίδη και Λανιανακάκη. Με αυτούς ήμουνα, όπου μικρό, γαλοχήθηκα μαζί τους και ήρθα. Πεθάνανε και ήρθα εδώ, στον τόπο μου, στο Πλωμάρι. Τώρα μένετε μόνιμα εδώ στο Πλωμάρι, έχετε έρθει, με τι ασχολήσαστε και... Τώρα ασχολούμαι με ένα μπαυτί, έχω πάρει και φυτεύω διάφορα και τρώω αλίπαστα. Με αυτά έχω για τα υπόλοιπα τα χρόνια της ζωής μου να περάσω. Για τους καλλιτέχνες τους τοπικούς, θα μας πεις δυο λογάκια για το Γρηγόρη θέλω με το Μωραΐτη, το Βαγγέλη του Ζαχαρίου, οι συνεργάτες. Εγώ από τους καλλιτέχνες αυτούς που είναι εδώ δεν τους ξέρω ούτε πάει μαζί τους. Εγώ με μεγάλα σαλόνια ήμουνα, με μεγάλα σαλόνια θα πεθάνω. Αυτά μόνο. Ο Βαγγέλης τι είναι? Ο Βαγγέλης δεν τους ξέρω τους κυρίους, οι καλλιτέχνες αυτοί είναι εδώ. Μπουγιατζής, δεν τον ξέρω τίποτα παραπάνω. Οι καλλιτέχνες που είναι εδώ δεν μπορούν να κάτσουν αυτοί στο πάλκο απάνω. Αυτοί οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να κάτσουν στο πάλκο απάνω. Το πάλκο είναι ένα δύσκολο και το ο Γρηγόρης τα ίδια είναι υπουργή, δεν πιστεύω τα υπουργή. Αυτά. Σαν μουσικό πώς το βλέπω. Την πρώτη βραδιά που τραγούδησε στο Πλωμάρι. Οι αδοδέσμες, τα λουλούδια, τα ουίσκια, τα σαμπάνια. Που τραγούδησε πρώτη φορά. Εσείς είσαστε ο συνοδός του. Ναι. Είπαμε τώρα, τελείωσε, άστα, τι άλλο. Είχατε στο κέντρο που...